από την αστυνομική έρευνα δύο φορές με το αυτοκίνητό του είχε επισκεφθεί το παράνομο εργαστήριο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου είχε παραλάβει ποτά, μπόμπες και τα οποία στη συνέχεια, όπως διαπιστώθηκε, διακινούσε σε καταστηματάρχες στο Κυλική. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν χειρόγραφες σημειώσεις με αλκοολούχα, ποτά και τιμές, στοιχεία που τον συνδέουν άμεσα με την υπόθεση. Το κύκλωμα εντόπιζε άδεια μπουκάλια σε σκουπίδια καταστημάτων της Θεσσαλονίκης, τα μετέφερε στο παράνομο εργαστήριο που γινόταν η παρασκευή και η εμφιάλωση των ποτών. Ουίσκι, τζιν, τεκίλα και βότκα ήταν τα ανοθευμένα ενοπνευματώδη που διακινούσαν οι λαθρέμποροι. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά ορίστηκε η δίκη για τις 6 Νοεμβρίου. Όπως διαπιστώθηκε, δύο από τους κατηγορούμενους είχαν συλληφθεί και πάλι το 2017 στον Προμαχώνα, καθώς μετέφεραν λαθρέα ποτά από την Βουλγαρία στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, πολιτική